γύρισε! Γύρισε ο Πάνος! Γύρισε και ο Πάνος! Ναι. Γεια σας, γεια σου! Πώς είσαι, αγάπη μου? Κωνσταντίνα Κούτρα. Από πού είσαι, Κωνσταντίνα? Από Αθήνα. Πώς χρόνια είσαι, Κωνσταντίνα? Φαντάζομαι με τον Γιάννη τον Κούτρα δεν έχει σχέση. Όχι. Είμαι 20. Είσαι 20? Είμαι 20. Πάνω από 17 δεν θα σε έκανα. Αλήθεια, με κάνω πια μεγαλύτερη. Όχι, όχι. Από εδώ τουλάχιστον που σε βλέπουμε εκεί, 17-18 θα έλεγα κι εγώ. Τέλεια. Πέρασες καλά πάνω στη σκηνή, Κωνσταντίνα μου? Το ευχαριστήθηκα, περίμενα τόσο πολύ για αυτή τη στιγμή. Ελεονέρωση που γύρισες πρώτη, χόρευε. Ναι, ναι, πολύ καλή. Πολύ. Κωνσταντίνα, θα συγγνώμη, είσαι ρε φίλε, δεν άκουσες ότι γυρίσαμε πρώτοι. Ναι, ναι. Θα είσαι η pop star της ομάδας μου. Εγώ φταίω, ρε, που δεν μπλόκαρα πάλι. Ενδιαφέρον. Ναι. Ναι. Θα είσαι η pop star. Μαζί θα χορεύουμε. Τέλειο. Επειδή εγώ άργησα να γυρίσω. Έχασες. Μπορώ λίγο έτσι λίγο να δω πώς ήσουν πάνω στη σκηνή. Σε παρακαλώ. Όχι, δηλαδή, μην τις δείξεις. Σε παρακαλώ, μαέστρο. Όχι, παιδιά, όχι, να δώσουμε και ένα χειροκρότημα στο Θοδωρή τον Τάρμα, το μαέστρο μας, παιδιά, και όλη την υπέροχη την ορχήστρα εκεί πίσω. Αγάπη. Μα, μισό λεπτό. Έλα, που θέλω. Θέλω να την ακούσω μου μιλάει τώρα. Θέλω να δω, γιατί δεν ξέρω τι έκανε. Όχι, να τιμωρηθείς, γιατί δεν γύρισα αρκετά νωρίς. Να ανοίξεις την τηλεόρασή σου και να δεις. Όχι, γιατί θα έρθει στη δικιά μου την ομάδα και μετά εμείς απλά θα κάνουμε προπόνηση στο στούντιο. Καλά, καλά. Καλά, να έρθει στη δική σου την ομάδα, θα την δεις. Μην πάει στο σάκι, φοβάμαι. Έτσι λες. Έτσι λες. Έλα, μαέστρο, μην μου χαλάς κάτι, σε παρακαλώ. Για να δω. Για βοήθεια, βάλ τη μέσα. Θα χορέψει. Το ξέρα, το ξέρα. I'm ready right now. I wanna be dropped, but I don't waste all my life. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain. I wanna be dropped, but I don't waste all my life. Rain on me, rain, rain, rain on me. Rain on me. Είσαι μία γλύκα, Κωνσταντίνου, είσαι πάρα πολύ καλή. Συγγνώμη, εσύ αυτό έχεις να πεις. Δεν κατάλαβα. Τι? Ότι τα έκανες χειρότερα για μας τα πράγματα, δεν το πήρες χαμπάρι. Όχι, παιδί μου, γιατί, αφού ήθελα να τη δω. Και να σου πω κάτι, έκανε και μία χάρη στον κόσμο, την είδανε και λίγο παραπάνω. Για πες, Κωνσταντίνα μου. Καλό, δεν είναι. Κωνσταντίνα μου, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά, όπως σου είπα, θα είσαι η pop star της ομάδας μου. Η pop star. Κύριε Πάνο, δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Σ' αγαπάω, Κωνσταντίνα μου. Τόσο απλά τα πράγματα. Σ' αγαπάω. Τι είναι μεγαλύτερο από την αγάπη, τι είναι πιο όμορφο. Καλά τα λέτε. Τώρα εγώ πρέπει να επιλέξω, Όχι. Ναι, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Τώρα πρέπει να επιλέξεις σωστά. Επειδή εγώ ξεκίνησα 17 χρονών. 3.000 χιλιόμετρα βόρεια. Εγώ ξεκίνησα 0 χρονών. Εγώ ήμουν ένα μικρό μωράκι, δεν μπορούσα καν να περπατήσω. Δεν ήξερα καν να μασίσω την τροφή μου και κοίταξε με τώρα. Κωνσταντίνα, εγώ από την προηγούμενη μου ζωή είχα ξεκινήσει. Μπας περιπτώσει, Κωνσταντίνα μου, θέλω να ξέρεις ότι ξεκίνησα 17 χρονών. Και το πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα ήταν ότι πάντα βρισκόμουν με τους κατάλληλους ανθρώπους τη σωστή στιγμή. Και είχα πάντα τους σωστούς ανθρώπους να με καθοδηγούν. Και εγώ θα είμαι αυτή για σένα. Τα λέτε πολύ ωραία, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Κοίταξε, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν, αλλά ουσιαστικά αυτός που πραγματικά θα σε βοηθήσει και θα σε πάει κάθε φορά ένα βήμα πιο μπροστά, είσαι εσύ. Ωραίο αυτό. Γιατί κάποιοι απλά θέλουν να πάρουν το credit και να λένε ότι «Α, εγώ την ανακάλυψα την Κωνσταντίνα». Υπάρχει και το άλλο. Εγώ,
Αλλά βλέπεις ότι φτάνουν στο σημείο να λένε ότι απλά κάποιοι άνθρωποι που βοηθήσανε χωρίς καν να αναφέρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τη βοηθήσανε. Χωρίς να δίνει καν το credit. Όχι. Υπάρχει και μία άλλη άκρη μέσα σε αυτή εδώ πέρα τη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν μόνιμα να σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Με μένα θα ακούς την αλήθεια για να συγκεντρώνεσαι και κάθε φορά εμένα θα μου έχεις μία έκπληξη. Υπάρχουν κάθε και κάποιοι φορά. Άνθρωποι που έχουν την ικανότητα και την δυνατότητα να αναγνωρίζουν πολύ γρηγορότερα από τους άλλους το χάρισμα και το ταλέντο. Και αυτή στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση ήμουν εγώ καθότι πάτησα πρώτη το κουμπάκι. Το εκτιμώ, φάνταστα. Όχι, υπάρχουν αυτό άνθρωποι... για να το εκτιμήσεις το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Κωνσταντίνα, υπάρχουν και τα λόγια και υπάρχουν και οι πράξεις. Τι άλλο θα κάνεις εσύ, δεν σε έφταναν αυτά που έκανες, ρε φίλε, αλήθεια δηλαδή, να μας θέλανε. Υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν και οι πράξεις. Μαζί θα δημιουργήσουμε πάνω στη σκηνή αυτά που ονειρεύεσαι. Και αυτά ήταν τα λόγια που είπε. Στην πράξη είναι τελείως διαφορετικά. Όχι, εγώ το έκανα ήδη πράξη, πήγα και χόρεψα μαζί της. Αλλά και εγώ πρόκειται να έχεις παρακολουθήσει Voice, να φανταστώ. Ναι. Άμα θυμηθείς όλα τα νεαρά όμορφα κορίτσια που πήγανε στην ομάδα του Σάκη, κάποια στιγμή κλαίγανε στις επόμενες φάσεις. Είναι αυστηρός. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εμένα μου αρέσει. Δεν υπάρχει. Επειδή εδώ είμαστε στο Voice, δεν είμαστε στις 50 προχωρώσεις του γκρι. Για τρόπο είμαι. Πιο αυστηρό από μένα δεν θα βρεις. Όχι, υπάρχει πιο αυστηρός, αλλά δεν είναι άντρας. Είναι γυναίκα και λέγεται Λεωνόρα Ζουγανέλη. Αυτή θέλει και τον αυστηρό και τον άντρα μαζί. Άρα θα έρθει σε μένα. Δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι... Δεν ξέρω. Τώρα να εγώ ξέρω πιστεύω να ότι είναι πολύ δυνατά, ο πιο αυστηρός κριτής είναι ο εαυτός σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα που κάνεις λάθος. Και όπως... είναι και με τις συμβουλές που συνήθως ζητάμε συμβουλές, αλλά τελικά κρατάμε αυτήν που μας βολεύει περισσότερο. Εγώ θα σου μάθω να ακούς πραγματικά τη φωνή μέσα σου για το τι θέλεις και πώς μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα, παρακάτω, μέσα στο παιχνίδι και μέσα στη ζωή σου. Κωνσταντίνα, σε ρωτήσω κάτι, έχεις κάνει αθλητισμό? Χορεύω επαγγελματικά. Ναι, άκου να δεις. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που τραγούδησες ενώ χόρευες. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό είναι κάτι εύκολο ίσως να το κάνει κάποιος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τη στιγμή που χόρευα μαζί σου, σου λέγα χόρευσε παραπάνω, αλλά συνειδητοποιούσα εκείνη τη στιγμή ότι τραγουδάς και προσπαθείς να έχεις και τον έλεγχο της φωνής, που είχες πράγματι. Αυτό εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ και με εντυπωσίασε ο τρόπος που το έκανες. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Χορεύεις επαγγελματικά, ασχολείσαι από μικρή με το χορό? Ασχολιόμουν σε τεχνικά τελευταία τρία χρόνια επαγγελματικά. Τρία με τέσσερα. Στην Αθήνα εδώ? Ναι, ναι. Χόρευα για καλλιτέχνες και χορεύω, αλλά ναι, δεν έχει τύχει. Θα ήθελα πάρα πολύ. Πώς γίνεται? Η Τσέιλι πώς δεν σε έχει τσιμπήσει δηλαδή? Δεν έχει προκύψει, αλλά θα το ήθελα. Θα το φροντίσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα το κορίτσι έχει έρθει γιατί θέλει, ναι, να ξεκινήσει να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια. Ναι, δεν αφήνουμε αυτό. Το να χώρο, την όμως βοηθήσει να μπορεί να χορεύει ακόμα και καλύτερα, ναι, και να τραγουδάει ακόμα καλύτερα που έρθει στην ομάδα μου. Συγγνώμη, αλλά μπορώ δικαιωματικά να το διεκδικήσω αυτό? Γιατί? Γιατί τα τελευταία 30 χρόνια το κάνω νομίζω αυτό αποτελεσματικά. Εσύ 30 και εγώ 20, σιγά. Ναι. Γιάννης Γιαννάκης. Μετά από τα 10 όλα φαίνονται ίδια. Ξέρω, το έχασα αυτό λίγο. Τι είπε ότι μετά τα... Pop star της ομάδας. Pop star της ομάδας. Κωνσταντίνα, θέλω να είσαι συγκεντρωμένη, γλυκιά μου. Focus. Focus. Έχεις έρθει εδώ με στόχο να... Να ξεκινήσω μια καριέρα στο τραγούδι μαζί με χορό. Καλά τα λέω. Λίγο παραπάνω. Ναι. Λίγο παραπάνω. Και να επιλέξω μια ομάδα. Ελληνικά τραγουδάς. Ναι, αλλά προτιμώ ξένα, αλλά δεν έχω πρόβλημα όταν αφορά δουλειά, προφανώς. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλεις να κάνεις μια καριέρα η οποία να φτάσει έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Το ιδανικό. Ναι. Γράφεις δικά σου τραγούδια? Όχι, θα ήθελα να μπω και σε αυτό το κομμάτι, αλλά ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει. Τι είναι αυτό που σε κρατάει? Θέλω χρόνος πρώτα να δουλέψω με μένα στο τραγούδι, να βρω κάποια πράγματα πρώτα πάνω σε αυτό, κάποιες γνώσεις σε αυτό.
να εξελιχθώ λίγο παραπάνω σε κάποια άλλα πράγματα. Ας πούμε, και στο μέλλον το κάνω και αυτό. Ποιανού καριέρα, ας πούμε, θα ήθελες να ακολουθήσεις κάτι παρόμοιο από καλλιτέχνες του εξωτερικού? Μιλάμε για ιδανικά, όχι ότι πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω. Εντάξει, έχω σαν είδωλο και Christina την πηγή. Αγγλέρα. Και την Christina Aguilera. Ariana Grande. Ariana Grande, Beyoncé. Gaga. Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, ξέρω τι θες. Καλά, και εμείς το ξέρουμε. Μπορώ να σε βοηθήσω να το κάνεις, ωραία, γιατί ξέρω ακριβώς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία τα λέτε. Μα νομίζω ότι μπορείς να το εμπιστευτείς αυτό που σου λέω, γιατί φαίνεται νομίζω. Κωνσταντίνε μου, σε ποια ομάδα θέλεις να έρθεις, αγάπη μου? Κάτσε, εσύ γιατί θες αμέσως να πάρει την απόφαση? Δεν είπα εγώ κατευθείαν να πάρει την απόφαση, απλά την προσκαλώ να πει. Νομίζω ότι έχω επιλέξει και θα πάω με την ομάδα. Του Σάκη. Κοριτσάκι μου όμορφο, έλα εδώ. Αχ, αυτά τα 30 χρόνια τι κάνουν μπροστά στα 10. Θέλω να σε αγκαλιάσω, να σε σφίξω, να σε φιλήσω, δεν μπορώ. Ναι, έλα. Κάνουμε έτσι, κάνουμε και έτσι. Έλα, κάνουμε και έτσι.